Να σας καλησπερίσω και εγώ και να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Φραγκάκη, για την πρόσκληση να προεδρεύσουμε εγώ και η συμπροεδρή μου σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι. Αυτό που λέω κάθε φορά εδώ με τον Γιάννη δίπλα, έχουμε τελειώσει το Ιπποκράτιο, ανήκουμε στο Ιπποκράτιο, ειδικότητα εκεί κάναμε. Εγώ έκανα ειδικότητα, αλλά εσύ μετά πήγες και δούλεψες στο Ιπποκράτιο, πήρες νομίζω τη διατριβή στο Ιπποκράτιο. Έτσι είναι. Έχουμε δηλαδή μια συναισθηματική σχέση με το νοσοκομείο αυτό, άσχετα αν. Ναι, και με τη συγκεκριμένη κλινική, άσχετα αν δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε κάποια άλλα νοσοκομεία. Λοιπόν, έχω τη χαρά να φωνάξω πρώτα την κυρία Παπαδημητρίου. Η κυρία Παπαδημητρίου είναι επιμελήτρια, ανέλαβε τώρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Θα μας πει για την μυοκαρδίτιδα, για τη διαστρωμάτωση και αντιμετώπιση με βάση τις τρέχουσες οδηγίες. Σας ακούμε, κυρία Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον καθηγητή για την πρόσκληση. Για την ακρίβεια αναλαμβάνω από Δευτέρα, οπότε αυτή θα είναι η τελευταία μου ομιλία ως επιμελήτρια του Κυλικής. Και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται επιγραμματικά μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε να πούμε τα βασικά δεδομένα για τη μυοκαρδίτιδα, που είναι μια φλεγμονώδης πάθηση του μυοκαρδίου που διαγνώστηκε από καθιερωμένα ιστολογικά, νοσολογικά και ανοσοϊστοχημικά κριτήρια. Με αυτόν τον ορισμό να προέρχεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις τελευταίες συγκεντρωτικές που έχουμε για τη μυοκαρδίτιδα από το 2013. Ενώ από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, τόσο με την ευρεία χρήση της τροπονίνης, όσο και με την ευρεία χρήση της μαγνητικής τομογραφίας. Οπότε περιμένουμε οι προγραμματισμένες οδηγίες του 2025 να συγκεντρώσουν όλα τα καινούργια δεδομένα και να έχουμε και νέο ορισμό και νέα ενδεχομένως ταξινόμηση. Πρόκειται για μία νόσο που είναι γνωστό ότι επηρεάζει σχετικά νέους ανθρώπους, νέους ασθενείς με προτίμηση στο RN φύλο και έχει ένα ευρύτατο φάσμα από κλινική, σε σχέση με την κλινική παρουσίαση, τη βαρύτητα, με τις περισσότερες περιπτώσεις να διαδράμουν, να χωρίσει ειδική αντιμετώπιση μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μυοκαρδίτιδα είναι ένα βασικό αίτιο που ανεβρίσκεται νεκροτομικά στον ευνίδιο θάνατο νέων αθλητών, αλλά και στη διερεύνηση ασθενών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια άγνωστης αιτιολογίας. Και υπάρχει μια τόσο μεγάλη ετερογένεια, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο εύρος αιτιολογικών παραγόντων. Η μυοκαρδίτιδα προκαλείται λοιπόν από ιούς, από βακτήρια, από αυτοάνωσα νοσήματα και ανοσολογικούς μηχανισμούς, όσο και από φάρμακα, βαρέα μέταλλα, ορμόνες και πολλά άλλα αίτια. Και σε μία ανασκόπηση του 2021 που συμμετέχουν οι εταιρείες καρδιακής ανεπάρκειας Ευρώπης, Αμερικής και Ιαπωνίας, φαίνονται οι βασικοί που μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς με την μυοκαρδίτιδα με τελευταίο και πιο πρόσφατο τον κορονοϊό. Και ενώ είναι το πιο συχνό αίτιο, έχουν μια ποικιλία και στον τρόπο με τον οποίο επιδρούν με το μυοκάρδιο, με τους κλασικούς αδενοϊούς και εντεροϊούς να είναι καρδιοτρόποι, αλλά από εκεί και πέρα και με διάφορους άλλους μηχανισμούς, και σε σχέση με τον κορονοϊό φαίνεται να έχει κυρίως δράση λόγω της ενεργοποίησης της φλεγμονώδους αντίδρασης με καταιγισμό ιντερλευκινών και κυταροκινών. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για οξία μυοκαρδίτιδα πλέον εδώ από ένα expert consensus document του 2020. Μιλάμε αφενός για οξία μυοκαρδίτιδα και αφετέρου για χρόνια φλεγμονώδη καρδιομυοπάθεια, όπου κάποιοι ασθενείς φαίνεται ότι δεν μπορούν να κάνουν κάθαρση του ιού ή των άλλων παραγόντων και εξελίσσονται μετά την πάροδο ενός μήνα και περαιτέρω σε κλασική μορφή της διατατικής. Έτσι, έχουμε κατά νου ότι σε σχέση με τον ασθενή μπορεί από δικούς του ιδιοπαθία, ας πούμε, αίτια, μπορεί να υπάρχει υπόβαθρο γονιδιακό ή ιδιοπαθής αυτοάνωση, ανοσιακή απάντηση τέτοια που με την επίδραση κάποιων παραγόντων να τον βάζει στην κατάσταση της οξίας μυοκαρδίτιδας και σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως την φλεγμονώδη μυοκαρδιοπάθεια. Και από εκεί και πέρα, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν ασθενή που προσέρχεται στα επίγοντα με άτυπα και γενικά συμπτώματα, δηλαδή με προκάρδιο άλγος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών, με βάση το βασικό ιστορικό, το βασικό εργαστηριακό έλεγχο υπέρηχο και καρδιογράφημα, να μπει αφενός η κλινική υποψία της μυοκαρδίτιδας
και αφεντέρου να γίνει η αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου που τον ακολουθεί από τα επίγοντα σε όλη την πορεία της νοσηλείας του και της παρακολούθησής του. Και έτσι λοιπόν, με βάση την αιμοδυναμική κατάστασή του, το κλάσμα εξώθησης και την παρουσία ή όχι αριθμιών, γίνεται μια αρχική κατάταξη σε υψηλού, ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου στους ασθενείς που προσέρχονται στα επίγοντα και μπαίνει η κλινική υπόνοια της μυοκαρδίτιδας. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό, έχουμε κατά νου και την περαιτέρω αντιμετώπιση από τα πολύ απλά και βασικά μέτρα της καρδιακής ανεπάρκειας ή της υποστηρικτικής αγωγής μέχρι τη μηχανική υποστήριξη, την περαιτέρω διερεύνηση και διάγνωση με βιοψία ή μαγνητική και την ενδεχόμενη χρήση στεροειδών στις βαριές περιπτώσεις. Παρόμοια ταξινόμηση με ένα πιο πρόσφατο άρθρο του 23, που ίσως φαίνεται λίγο πολύπλοκο εδώ, πρακτικά όμως γίνεται διάκριση σε 4 κατηγορίες. Στην Κεραυνοβόλο, την επιπεπλεγμένη και την μη επιπεπλεγμένη μυοκαρδίτιδα, που γίνεται διάκριση σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου και εκεί και μας δίνει ένα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή τελείως χαμηλού κινδύνου και έξω νοσοκομιακά. Και από εκεί και πέρα η διάγνωση θα οριστικοποιηθεί είτε με τη βιοψία είτε με τη μαγνητική τομογραφία. Για να είναι η διάγνωση της μυοκαρδίτιδας σίγουρη, θα πρέπει να υπάρχει ένα από τα βασικά συμπτώματα, σε συνδυασμό είτε με βιοψία που υπάρχουν συγκεκριμένα ιστολογικά και ανοσοϊστοχημικά κριτήρια, είτε με μαγνητική τομογραφία που έχουμε τα αναθεωρημένα κριτήρια του 18 στη μαγνητική, με τις ακολουθίες τα φαίνατα 2 και την πρόσληψη γαδολινίου. Και από εκεί και πέρα, αν θα προτιμήσουμε την βιοψία ή την μαγνητική τομογραφία, είναι σίγουρο ότι προτιμάμε την βιοψία στα πλαίσια της βαριάς νόσησης, γιατί θα μας δώσει και περαιτέρω πληροφορίες ενδεχομένως για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Εδώ λίγο πολύπλοκη διαφάνεια, αλλά να πούμε επιγραμματικά ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια περαιτέρω έτσι, διαβάθμισης του κινδύνου, εκτός από αυτά που είπαμε και το εύρος του QRS, του LBBB, η έκταση και η εντόπιση του γαδολινίου, που τους κατατάσσουν τους ασθενείς σε υψηλού κινδύνου για τη συνέχεια και καθορίζουν και την συχνότητα παρακολούθησης, αλλά και τον που θα κατευθυνθεί η παρακολούθηση στο μέλλον, με την αριθμία και τον αριθμιολογικό κίνδυνο να εκτιμάται έτσι και αλλιώς σε όλους τους ασθενείς. Οδηγίες του 2021 για την καρδιακή ανεπάρκεια, θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας φαρμακευτικής σε όλους τους ασθενείς με κλάσμα κάτω από 50, τουλάχιστον για 6 μήνες μετά από την πλήρη αποκατάσταση και στο ίδιο χρονικό διάστημα αποτρέπεται η συμμετοχή σε έντονη αθλητική δραστηριότητα. Οδηγίες του 19 για την συμμετοχή σε ανταγωνιστικά αθλήματα για 3-6 μήνες οι αθλητές θα πρέπει να μείνουν εκτός δραστηριότητας και από εκεί και πέρα ανάλογα με τα ευρήματα. Οδηγίες του 22 σε σχέση με, με τον κίνδυνο αριθμιών και την πρόληψη ευνηδίου καρδιακού θανάτου, όπου ισχύουν οι γενικές οδηγίες και η εκτίμηση για την ανάγκη εμφύτευσης ή όχι συσκευής γίνεται αφού περάσει η οξία φάση του πρώτου τριμήνου. Οδηγίες σε σχέση με την ενδομυοκαρδιακή βιοψία από το 2021, που ενθαρρύνεται η διενέργεια βιοψίας και ανίχνευσης με PCR των ιών, αλλά και κυταρολογική, ώστε να καταλήξουμε ενδεχομένως στους 4 ιστολογικούς υποτύπους. Ενώ σαν πέμπτη κατηγορία, που και αυτή έχει ένδειξη για βιοψία, είναι μια κατηγορία που έχει σχέση με τα νεότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα. Βαριά μορφή μυοκαρδίτιδας από τους Immune Checkpoint Inhibitors, αναγνωρίστηκε το 2016. Είναι πλέον φάρμακα που χρησιμοποιούνται και έχουν ένδειξη στο 50% των καρκινοπαθών, με ένδειξη για διακοπή της αντινεοπλασματικής αγωγής και ανοσοκαταστολή. Κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα, κονσένσους του 2020. Παρά την πρόοδο στην καρδιολογία, φαίνεται ότι η θνητότητα παραμένει στο 40%. Με το μόνο μέσο που φαίνεται να επηρεάζει την πρόγνωση είναι η έγκαιρη έναρξη μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. Σε σχέση με την ενδομυοκαρδιακή βιοψία, ανάλογα με το αν βρίσκουμε φλεγμονή ή ιούς στο παρασκεύασμα, κατατάσσονται οι περιπτώσεις σε 4 κατηγορίες,
όπου εκεί που υπάρχει θετική φλεγμονή έχουμε την ένδειξη να κάνουμε ανοσοκαταστολή. Για πιο εξειδικευμένες θεραπείες, αν δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, που σημαίνει ότι οι θεραπείες αυτές είναι ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, προέρχονται τα δεδομένα από μικρές σειρές ασθενών και είναι σε επίπεδο σύστασης των ειδικών. Σε σχέση με την επιπεπλεγμένη, την Κεραυνοβόλο, είχε ένδειξη πρώτης γραμμής έναρξη θεραπείας με κορτικοειδή. Και από εκεί και πέρα, αφού βγει η βιοψία, πιο εξειδικευμένες θεραπείες. Ενώ οι μελέτες που τρέχουν, τυχιοποιημένες μελέτες στην μυοκαρδίτιδα, η Άραμις, με το ανακίνηρα, ένα φάρμακο που έχει εγκριθεί πρόσφατα για την υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα για συγκεκριμένες μορφές, ωστόσο, στην περίπτωση της μυοκαρδίτιδας, με αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν το 23, δεν έδειξε όφελος. Και η MITHS με τα κορτικοστεροειδή, σε ασθενείς που είναι στην οξία φάση, πρόσθετα στην στάνταρ θεραπευτική αντιμετώπιση, που περιμένουμε ακόμη αποτελέσματα. Επομένως, η μυοκαρδίτιδα παραμένει μία νόσος με ευρύ κλινικό φάσμα και δύσκολη στη διάγνωση, με την αληθινή επίπτωσή της να παραμένει αβέβαιη. Μας βοηθάει η διαστρωματωμένη έτσι αντιμετώπιση, ακόμη από το χώρο των επιγόντων περιστατικών, ώστε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο, και αυτό θα μας κατευθύνει και στην νοσηλεία και στη θεραπεία και στην παρακολούθηση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, κυρία Παπαδημητρίου. Σε τόσο σύντομο χρόνο μας είπατε όλα για τη διαστρωμάτωση και την αντιμετώπιση της μυοκαρδίτιδας. Θέλω να σταθώ αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, φτάνει το 20% των ευνηδίων θανάτων, έχουν νεκροτομικά ευρήματα μυοκαρδίτιδας. Ο κύριος Γκόσκιος, κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια, κύριε Παπαδημητρίου, εξαιρετική παρουσίασή σας. Καλή σταδιοδρομία τώρα στην Ιπποκράτειο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να έχουμε δομημένη σκέψη ουσιαστικά όταν βλέπουμε έναν ασθενή με μυοκαρδίτιδα και να ακολουθήσουμε τα βήματα, πρώτον διαγνωστικά και την ίδια ώρα να σταδιοποιήσουμε τον κίνδυνο, και δευτερευόντως να αποφασίσουμε αν ο ασθενής μας, ας πούμε, χρειάζεται ανώτερης υποστήριξης ή μπορεί να είναι ένας ασθενής που γνωρίζει το θάλαμο. Όσον αφορά τη διάγνωση, ουσιαστικά πρέπει να αποκλείσουμε την απλή λεμφοκυταρική μυοκαρδίτιδα, την ανεπίπλεκτη, με τις σοβαρότερες μορφές, όπως είναι η εσυνοφιλική, σαρκοείδος κτλ. Πολλές φορές αυτές οδηγούν σε κεραυνοβόλο κλινική εικόνα, οπότε εκεί έρχεται η βιοψία και εκεί πολλές φορές είναι η καθυστέρηση του συστήματος. Ταυτόχρονα στην κεραυνοβόλο, όπως είπατε, συστήνεται η έναρξη ανοσοτροποποιητικής ή ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Λοιπόν, τώρα, το πρόβλημα πολλές φορές είναι στους ασθενείς που δεν έχουν την βαριά κεραυνοβόλο που χρειάζεται να μπουν και σε μηχανική υποστήριξη, αλλά μπορεί να είναι ασθενής ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου. Εκεί δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις ποιος θα πάρει κορτιζόνη, ποιος δεν θα πάρει. Τώρα πρόσφατα βγήκε της TIMIC ένα long term follow-up, που φάνηκε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αρνητικό ιό στο μυοκάρδιο, δηλαδή η PCR είναι αρνητική, αυτοί φάνηκε ότι ωφελήθηκαν long term. Αλλά αυτό απαιτεί βιοψία. Άρα η βιοψία, λοιπόν, να τονίσουμε ότι έχει κεντρικό ρόλο, δεν την εφαρμόζουμε όσο συχνά θα χρειαζόταν. Οπότε αυτό θα ήταν έτσι και ένα take home message από σήμερα. Και να έχουμε το νου μας για τους ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου, ανάμεσα σε όλα τα στοιχεία που θα έλεγα εγώ. Φυσικά εννοείται ότι το σοκ και τα λοιπά είναι υψηλού κινδύνου στοιχεία. Το ρυθμιστικό σύστημα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Οπότε οποιαδήποτε βλάβη επηρεάζει το ρυθμιστικό είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Άρα διαταραχές αγωγής, οι κολποκυλιακοί αποκλεισμοί, διεύρυνση QRS σε έναν ασθενή με ενεργό μυοκαρδίτιδα είναι καμπανάκι πολύ υψηλού κινδύνου για step up στην παρακολούθησή του. Ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Φιλιππάτος, θέλει να κάνει μια ερώτηση. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Συγχαρητήρια και για τα σχόλια και για την παρουσίαση. Απλώς ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το... αυτό το μάλλον δεν είναι ανοιχτό. Ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το consensus documents που δείξατε των μεγάλων εταιριών για τις ενδείξεις της βιοψίας. Νομίζω ήταν κάτι που είχε ξεκινήσει από το 2007. Όπως θυμάστε, το 2007 σχεδόν ποτέ δεν κάναμε βιοψία. Αυτό λοιπόν το κάναμε το document της καινούργιας βιοψίας, όχι γιατί θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω εμέσως το είπατε και οι δύο. Στην ουσία, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι όταν υποψιαζόμαστε
ότι είναι γιγαντοκυταρική, που μερικές φορές ακόμη και εκεί είναι δύσκολη διάγνωση, γιατί πολλοί ακόμη το μπερδεύουν ακόμη και από μεγάλα εργαστήρια, όπως το Τσέπε, το Σαρίτε, ακόμη και με τη σαρκοείδωση. Άρα το χρειαζόμαστε εκεί. Όμως το πρόβλημα τι είναι, ότι αν δεν κάνουμε παραπάνω, ακόμη και αν δεν έχουμε εμπειρία, και το πρόβλημα δεν είμαστε κυρίως εμείς, γιατί είναι εύκολο να κάνεις βιοψία, είναι ότι τα εργαστήρια, τα παθολογοανατομικά με εμπειρία στην καρδιά, δεν σου δίνει τις πληροφορίες που θέλεις, οι οποίες είναι πολύ παραπάνω από να δεις αν είναι υγειοκυταρική ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που είναι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε, τις αναφέρατε, απλώς επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Οι περισσότεροι ασθενείς που βλέπουμε είναι τι, στα περισσότερα νοσοκομεία, σε αυτά τα κέντρα αναφοράς, στα 2-3. Είναι ασθενείς οι οποίοι με τη high sensitivity τροπών, είναι ασθενείς ο οποίος έρχεται για οτιδήποτε άλλο, με ένα εμπείρετο και βρίσκεται μια τροπονίνη, την οποία πολλές φορές καταλήγει σε εμάς και με άλλα 2-3 προβλήματα πολύμωξη, χωρίς πρακτικά να έχει κάποιο ιδιαίτερο κάτι να κάνουμε εμείς. Το επόμενο το εξής, στους περισσότερους από αυτούς τους ασθενείς ξεκινάνε μια θεραπεία με διπλή-τριπλή αγωγή, Γιάννη, η οποία ούτε έχει αποδειχθεί και την κάνουμε κυρίως για μας. Άρα εκεί πέρα χρειαζόμαστε, όπως πολύ σωστά είπα, στα περισσότερα στοιχεία. Και το τρίτο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αυτό που κάνουμε, έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε εμείς. Χρειάζονται κέντρα με ΕΚΜΟ, υπάρχουν δύο στην Αθήνα, εμείς στο Αττικό και στο Νάσιο για μη COVID, εμείς για όλα, και χρειάζεται και ένα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό νομίζω που είναι, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα το θίξατε, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι έμμεσα το θίξατε, είναι οι ασθενείς που τώρα έχουμε τρεις εμείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ βαριά. Ο ένας είναι έτοιμος για να μπει σε Αγγλία και ΕΚΜΟ. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς που είναι αρκετοί σε ένα ηλικία. Είναι αρκετοί τι να τους μαζί στο πρώτα νοσοκομεία. Από το δικό σας, από το Κυλική σας. Το ίδιο είναι και στην Νότια Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε τους πολύπιους. Σε όλα τα άλλα νομίζω ότι. Το ΧΕΠΑ έχει ΕΚΜΟ, να το σημειώσω. Απλά το λειτουργούν οι καρδιοχειρουργοί. Το ίδιο γίνεται παντού. Νομίζω ότι το είχε ξεκινήσει από τους καρδιοχειρουργούς, από τον Κυριάκο Αναστασιάδη. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Πρώτον, χρειάζεται team. Εμείς προσπαθήσαμε τον τελευταίο χρόνο να κάνουμε shock team, που να είναι οι καρδιολόγοι, οι καρδιοχειρουργοί, οι εντατικολόγοι. Και το δεύτερο είναι, για να δουλέψει, πρέπει να δώσει budget το νοσοκομείο, ώστε να βάζεις πάνω από 10 το χρόνο. Αλλιώς, ή το έχεις, δεν το έχεις, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε φορά που χρειάζεται κάποιο από αυτούς τους νεαρούς ασθενείς να μπει ΕΚΜΟ, να είναι πάλι. Ο ιδανικός καρδιολογικός ασθενής για ΕΚΜΟ είναι. Μία πολύ σύντομη ερώτηση και θέλω μία σύντομη απάντηση. Μαρία, εσύ που διάβασες όλη αυτή τη βιβλιογραφία για να κάνεις αυτή την ερώτηση, αυτές οι μυοκαρδίτιδες που βλέπουμε από τους διάφορους ιούς, κάποια από αυτή θα εξελιχθεί σε μυοκαρδιοπάθεια διατατική. Υπάρχει κάποιος παράγοντας που πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων, δηλαδή είναι ο ιός, είναι η ανασωλική κατάσταση του ασθενούς, είναι η φυσική κατάσταση του ασθενούς. Υπάρχει κάποιος τον οποίο πρέπει να ξέρουμε έτσι ώστε να προγνώσουμε ότι αυτή η μυοκαρδίτιδα, η αθώα, κατά πάσα πιθανότητα θα εξελιχθεί στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Θα έλεγα στη φάση της πρόγνωσης σε επίπεδο έτσι αυτό το πολύ αρχικό όχι. Αλλά σε δεύτερο χρόνο αυτό που θα εξελιχθεί θα πρέπει ενδεχομένως να διερευνηθεί γενετικά ή σε πρώτο χρόνο, κυρίως στο γενετικό υπόστρωμα που έχουμε ένα θολοτοπίο. Αν δούμε ότι είναι ασθενής που έχει πάθει και σε μικρότερη ηλικία, σε παιδιατρική ας πούμε φάση, και είναι δεύτερο επεισόδιο μυοκαρδίτιδας, έχει ένδειξη για γονιδιακό έλεγχο. Να ρωτήσουμε και κάποια πράγματα, να ρωτήσουμε αν υπάρχει στο οικογενειακό. Μπορεί να είναι σπάνιο μένα, αλλά είναι κανένα δύο στοιχεία που μπορεί να μας οδηγήσουν στο γονιδιακό υπόβαθρο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ. Προχωράμε στο δεύτερο.